Ο ΕΟΔΕ ανακοινώσε σήμερα 2.166 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 22 συνδέονται με σειροέ και 40 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στι πύλε εισόδου τη χώρα. Ο συνολικό αριθμό των κρουσμάτων είναι 44.246, εκ των οποίων το 54,7% αφορά άνδρες. 4.225, ποσοστό 9,5% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 14.111, ποσοστό 31,9% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 169 συμπολίτε μα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, Η διάμεση ηλικία του είναι τα 65 έτη. 38 είναι γυναίκες και υπόλοιποι άντρε Το 89,3% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 300 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε ακόμη 13 καταγεγραμμένους θανάτους και 655 θανάτους συνολικά στη χώρα. 255 είναι γυναίκες και υπόλοιποι άντρε. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96,3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται 253 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Αναλυτικά, 46 κρούσματα εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή. 42 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή. 32 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 25 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 108 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστές ηρωέ. Και τέλος στις ΣΕΡΕΣ εντοπίζονται 37 κρούσματα, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή. Στο μεταξύ την αγωνία τους για τις εξελίξεις με τα κρούσματα κορονοϊού εξέφρασαν στο ένα τσάνελ δημότες της πόλης. Εντάξει είναι λίγο περίεργο, είμαστε και τη εστίασης εδώ, οπότε θα δυσκολευτούμε μάλλον λίγο. Θα κάνουμε υπομονή, θα το προσπαθήσουμε, λίγο περίεργο είναι η αλήθεια, αλλά ό,τι που είναι. αυτούς που πρέπει να λυπάσουν είναι τα παιδιά που μένουν χωρίς δουλειά, πρωτίστως. Αυτοί οι επαγγελματίε τα προηγούμενα χρόνια κάτι κάνανε, θα επιβιώσουν. Την ίδια ώρα έκκληση στι ευπαθή ομάδε να μείνουν στο σπίτι έκανε μέσα από το ένα τσάνελ ο νομίατρο τη Καβάλλα, Χρήστο Παπαδόπουλο. Ε, πιστεύω με τη λήψη των μέτρων αυτών να πάμε καλύτερα, να μην, μάλλον να προλάβουμε τα χειρότερα, γιατί υπάρχουν και πολύ χειρότερα από αυτό που είμαστε. Υπάρχει εκτεταμένη διασπορά του ιού στην κοινότητα πλέον. Μιλάμε για κανονική επιδημία. Και θα, με την ευκαιρία αυτή καλό τον κόσμο να μην βγαίνει από το σπίτι χωρί λόγο.